Έχουμε μαζί μας τον εμβληματικό, θα το χαρακτηρίζα, αρχηγό του ΠΑΟΚ Κώστα, τον Γιάννη Παντακίδη. Άνθρωπος σημείο αναφοράς και στο σύλλογο αλλά και στην ομάδα βόλεϊ ειδικότερα. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Να είσαι καλά. Όλα καλά, μια χαρά, ναι, εδώ πέρα σπίτι, χαλαρά. Σε ακούμε, ναι. Πώς το είδες Γιάννη το χθεσινό παιχνίδι? Ένας ΠΑΟΚ που δεν διανύει καλό διάστημα τον τελευταίο μήνα, αλλά εχθές έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν ξέρω αν έπαιξε καλά ή όχι, αυτό θα μας το πεις εσύ, σαν πιο ειδικός από εμάς. Εντάξει, σίγουρα το διάστημα που διανύει δεν είναι πολύ καλό. Άρα στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ που ήθελε να πάρει την πρόκριση στον τελικό, αν και στο δεύτερο και στο τέταρτο σετ δεν ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν πολύ μέτρη η εμφάνιση που έκανε, αλλά ευτυχώς μπόρεσε και στο tie break και γύρισε την κατάσταση και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό σήμερα. Κώστα. Γιάννη, περίμενες ότι ο ΠΑΟΚ θα δείξει σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με την εικόνα που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα κάνει αυτή την εμφάνιση που του δίνει την πρόκριση, γιατί αυτό μένει? Εγώ αυτό που πίστευα από χθες, που το έχω πει, ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα είναι κυπελούχος. Άρα πίστευα ότι τα παιδιά θα δείξουν τον καλό σε αυτό και θα περάσουν στον τελικό. Μάλιστα. Τόσο σίγουρος ήσουν ότι θα βρει η ομάδα την ταυτότητά της για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός? Ναι, χθες δεν ξέρω. Χθες και μάλλον και με φίλους που μίλησα, το πίστευα πάρα πολύ ότι αυτό που σας είπε και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ εκτός ότι θα βρίσκει στον τελικό, θα είναι κυπελούχος σήμερα το βράδυ. Μάλιστα. Ποιο ήταν το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ χθες, Γιάννη? Το δυνατό σημείο ήταν ότι είχε σε πολύ καλή κατάσταση, έδειξε πολύ καλό αυτό ο Κουμεντάκης. Και πάνω απ' όλα είχε σε καλή κατάσταση τον Ούντριτς, που τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αλλά το θετικό ήταν αυτό, ότι είχε τους δύο παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση και στη συνέχεια βοήθησαν και οι υπόλοιποι παίκτες. Δείξαν ότι ήταν πολύ αποτελεσματικοί στην επίθεση. Το σέρβις δούλεψε όπως πραγματικά έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ φέτος στο σέρβις, να έχει παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα στο σέρβις, και δημιούργησε πρόβλημα στην υποδοχή του Ολυμπιακού και έτσι κατάφερε, πιστεύω, να παρέχει την πρόκριση. Μάλιστα. Η ψυχολογία... Βλέποντας από έξω, την ομάδα με μια έμπειρη ματιά ασφαλώς, πού εντόπισες το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο διάστημα που έχασε την ορμή του, έχασε την αποτελεσματικότητα και έχει ως αποτέλεσμα να μείνει πίσω στη μάχη του πρωταθλήματος? Εντάξει, σίγουρα στη μάχη του πρωταθλήματος έμεινε πίσω στα τελευταία παιχνίδια, πιστεύω, τώρα στα play-off, με κάποιους τραυματισμούς που είχε, όπως του Ούντετς, τραυματισμός που τον άφησε εκτός κάποιων παιχνιδιών. Με τον Παναθηναϊκό που έχασε μέσα στη Θεσσαλονίκη, με τον τραυματισμό της τελευταίας στιγμής του Κουμεντάκη, έτσι στηρίχθηκε, έβαλε τον άλλο τον ακραίο, τον ξένο, και έτσι στηρίχθηκε την θέση του κεντρικού του Μπράουν, που αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι ένας από τους καλύτερους μπλοκέρ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχασε την μάχη του πρωταθλήματος, πιστεύω οι τραυματισμοί τον άφησαν λίγο πίσω. Κάτι πήγες να ρωτήσεις, Κώστα, και σε διέκοψα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν συμφωνεί ο Γιάννης με την εικόνα που μας έδωσε ο ΠΑΟΚ, ότι είχε την ψυχολογία, πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Ναι, αυτό φάνηκε, ότι
από την αρχή, δηλαδή από τους πρώτους πόντους, ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε και πίστευε πολύ στην. Όλα τα παιδιά πίστευαν πολύ στην νίκη. Και το αποδείξε στο τέλος και υπήρχαν και φάσεις πλέον με το πόσο παγιδευμένοι ήταν στους πανηγυρισμούς που δείχναν ότι ήθελαν οπωσδήποτε να βρίσκονται σήμερα στον μεγάλο τελικό. Μάλιστα. Σήμερα μεγάλος τελικός. 7 και 4, ο ΠΑΟΚ με τον Φίνικα Σύρου. Θα βάφτιζες τον ΠΑΟΚ φαβορί ή θα έλεγες ότι οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια φυτηρία? Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες ξεκινάνε την ίδια φυτηρία, γιατί σε τέτοιες διοργανώσεις δεν υπάρχουν φαβορί. Και όπως είδαμε και χθες στο πρώτο παιχνίδι που ήταν ο Φίνικας Πολύχνης με την Σύρο, είδαμε ότι παρόλο που τη Σύρο ήταν το φαβορί, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει την Πολύχνη. Άρα πιστεύω ότι τέτοιες διοργανώσεις δεν υπάρχουν φαβορί και όλοι μπορούν να διεκδικήσουν το κύπελο. Η σύγκριση μεταξύ ΠΑΟΚ και Φίνικα Σύρου, στη σύγκριση μάλλον, ποια ομάδα βλέπεις ότι είναι καλύτερη? Εγώ είπα χθες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα level πάνω από τον Φίνικα, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Σίγουρα με τους αγώνες που είδα χθες, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα level πάνω, όπως το είπες και εσύ. Είναι πιστεύω καλύτερος αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν και η Σύρος έχει και την απώλεια του Τζούριτς, που δεν ξέρω αν σήμερα χρησιμοποιηθεί, αλλά πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ψυχολογία, γιατί κέρδισε ένα μεγάλο αντίπαλο. Και εκτός αυτού φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος από την συγκεκριμένη στιγμή. Κώστα, να εκμεταλλευτούμε λίγο τον Γιάννη και για άλλα αθλήματα, γιατί είναι γνωστό ότι τα παρακολουθεί όλα. Γιάννη, την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας πώς τη βλέπεις το τελευταίο τρίμηνο? Ένα σχόλιο για αυτήν και τις μάχες με τη Μαρσέλη που φαντάζομαι έχεις και εσύ ανυπομονησία όπως όλοι. Εντάξει, η ομάδα του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή τελευταίο διάστημα είναι πολύ φορμαρισμένη και κάνει μια τεχνική πορεία στην Ευρώπη. Σίγουρα τα παιχνίδια με τη Μαρσέλη όλοι τα περιμένουν πώς και πώς, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει άλλη μια μεγάλη πρόκριση. Και γιατί όχι να το δούμε στο μεγάλο τελικό για το τρόμα του ποδοσφαίρου, που κατά βάθος το πιστεύουμε κάποιοι. Αν όλοι, πιστεύω πως όλοι κιόλας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ζει ο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλες στιγμές και ας είναι σήμερα το βράδυ ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Ας ξεκινήσει, ας πούμε, το βόλεϊ, το κλείσιμο της χρονιάς. Ωραία. Σου φέρνει αναμνήσεις τρομερές, έτσι? Ναι, όταν έρχονται τέτοιες διοργανώσεις, σίγουρα μου έρχονται αναμνήσεις φοβερές. Γιατί και αυτά που πετύχαμε κι εμείς εκείνες τις χρονιές ήταν εκπληκτικά πράγματα. Πιστεύω ότι να το ξαναζήσουμε όλα αυτά και ποιος ο φίλος της ομάδας τώρα. Και να θέλεις, Γιάννη, να τα ξεχάσεις, νομίζω ότι η φωτογραφία σου με τα δάκρυα του Ρέντι παίζει συνεχώς έτσι σε επιτυχίες της ομάδας βόλεϊ, σε επαιτίους. Ήταν μια από τις δυνατές φωτογραφίες της ιστορίας. Ναι, και εγώ ήδη και υπάρχουν φίλοι που ακόμα μου στέλνουν τη φωτογραφία αυτή, μου στέλνουν το βίντεο και εντάξει, σίγουρα μου ξυπνάνε τις μνήμες όλες από την αρχή, από το πρώτο πρωτάθλημα μέχρι και το τελευταίο κύπελο που πήρα στην καριέρα μου μέχρι να σταματήσω. Και οι φωτογραφίες από το παλατάκι, Γιάννη, να σηκώνεις το κύπελο του πρωταθλητή. Ήταν μια περίοδος απίστευτη για την ομάδα, να γεμίζει το παλατάκι για σένα και τους συμπαίκτες σου. Ήταν μια περίοδος που έβλεπες κόσμο να θέλει να περιμένει τα παιχνίδια πώς της ομάδας βόλεϊ για να είναι στο γήπεδο. Που μέχρι τότε οι χρονιές βλέπαμε στο γήπεδο πάνω από το άτομα, δεν έβλεπες σε αγώνα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να
να μην χωράει, να μείνει κόσμος έξω το γήπεδο για να μην μπορεί να δει το παιχνίδι. Ας πούμε ότι μπορεί να ξαναζήσουμε τις ίδιες στιγμές και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα, γιατί είναι ένας τελικός και στον τελικό έχουν όλοι δικαίωμα. Έχει και ο Φίνικα Σύρου το δικαίωμα να ονειρεύεται. Έχει φυσικά και ο ΠΑΟΚ τα δικαιώματά του στην σημερινή συνάντηση. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάντα χαιρόμαστε όταν σε ακούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, και να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε όχι η επιθυμία σου, αυτή η πρόβλεψη που έκανες για ΠΑΟΚ Κυπελλούχο στις 9 η ώρα να είναι γεγονός. Να είστε καλά. Ναι, πρέπει να... Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλή σου μέρα, καλό μήνα. Καλημέρα.